Με το σημερινό νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας κλείνει η δήθεν προοδευτική και εξυγχρονιστική παρένθεση της προηγούμενης εβδομάδας, τελειώνει το προοδευτικό παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας περί δήθεν προστασίας της οικογένειας και των παιδιών και επιστρέφουμε στην κανονικότητα της αντίδρασης και του αυταρχισμού. Βεβαίως για μας την αντιδραστική κανονικότητα υπηρετούσε και το νομοσχέδιο της προηγούμενης εβδομάδας που αφορούσε ουσιαστικά την εμπορευματοποίηση της τεκνοθεσίας, όσο και αν μια σειρά κόμματα, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, προσπάθησαν να κολλήσουν προοδευτικά ένσημα στον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί δεν υπάρχουν δύο νέες δημοκρατίες. Δεν υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που είναι μεταρρυθμιστική και εξυγχρονιστική και προοδευτική και η Νέα Δημοκρατία που είναι αυταρχή και αντιδραστική. Ενιαία είναι η κυβέρνηση, ενιαία είναι και η Νέα Δημοκρατία. Και είναι αυτό που αποκαλύπτει και το σημερινό σχέδιο νόμου. Τι ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι θέλει να λύσει με αυτό το νομοσχέδιο? Αφενός την επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης και αφετέρου την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την προστασία των θυμάτων. Εδώ τίθεται ένα πρώτο βασικό ερώτημα. Είναι το πρώτο νομοσχέδιο που υπόσχεται την επίλυση αυτών των ζητημάτων? Προφανώς και δεν είναι το πρώτο νομοσχέδιο. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είτε αυτήν είτε την προηγούμενη, αναφέρομαι και σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, από το 2000 και μετά, με όλες δηλαδή τις κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, συγκυβερνήσεις και πάει λέγοντας, έχουν ψηφιστεί 43 νόμοι για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης και όλες οι κυβερνήσεις έφερναν αντίστοιχα νομοσχέδια με αντίστοιχους βαρύγδουπους τίτλους. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτών των νομοσχεδίων? 0 ιστοπηλίκων. Γιατί άραγε υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα? Ήταν λαθασμένα τα μέτρα? Ήταν άστοχα τα νομοσχέδια? Ήτανε μήπως ακατάλληλοι οι υπουργοί που κλήθηκαν να τα αναφαρμόσουν? Ήταν λίγο απ' όλα? Ήταν λίγο απ' όλα αυτά? Στην πραγματικότητα ήταν κάτι πολύ πιο σημαντικό. Καμία κυβέρνηση δεν αντιμετώπισε τις πραγματικές αιτίες της συμφόρησης που υπάρχει στα δικαστήρια, τις ελλείψεις σε προσωπικό, σε δικαστές, σε δικαστικούς υπαλλήλους, τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, τις ελλείψεις σε σύγχρονες κτηριακές υποδομές και πολλά ακόμη που τα αντιμετώπιζαν όλοι με κριτήριο το κόστος. Και τι κάνανε όλες οι κυβερνήσεις? Κάνανε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη όλο και πιο δυσπρόσιτη έως εντελώς απρόσιτη για τα λαϊκά στρώματα, με αύξηση παραβόλων και άλλων δικαστικών εξόδων. Προχωρούσανε σε αλλαγές στις συνθέσεις και τις αρμοδιότητες των δικαστηρίων για την εξοικονόμηση όσο είναι δυνατόν ανθρώπινου δυναμικού ή καταργούσαν, προχωρούσαν σε κατάργηση ή σύντμηση διαδικασιών που ήταν όμως κρίσιμες για την αρτιότητα και την ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων. Τι έρχεται και κάνει και σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Έρχεται ουσιαστικά και απογειώνει και τεντώνει στα άκρα επί της ουσίας τις τάσεις και τις κατεμφύσεις όλων αυτών των προηγούμενων νομοσχεδίων. Καρταρτίζει ένα τσουχτερό τιμοκατάλογο για τις ποινικές δίκες. Παράβολα, δικαστικά έξοδα, ποινές δήθεν για όσους είναι δικομανείς. Μετά τον τιμοκατάλογο των απογευματινών χειρουργείων, έχουμε και τον τιμοκατάλογο των δικαστηρίων. Καταργείται για μια σειρά αδικήματα την ενδιάμεση διαδικασία των δικαστικών συμβολίων. Αναθέτεται περισσότερες αρμοδιότητες σε μονομελείς συνθέσεις, πλημελιωδικία και εφετεία, δηλαδή στην κρίση ενός μόνο δικαστή. Και μετά από όλα αυτά, και αφού κάνετε όλα αυτά, έχετε και το θράσος να εμφανίζεστε από πάνω και ως υπερασπιστές των θυμάτων. Πώς αλήθεια όμως προστατεύονται τα θύματα όταν η πρόσβαση στη δικαιοσύνη θα εξαρτάται ακόμη περισσότερο από το πορτοφόλι τους και από την τσέπη αυτών των θυμάτων?
Πώς προστατεύονται τα θύματα όταν οι εισαγγελικές αρχές και κάτω από το βάρος του όγκου των υποθέσεων θα μπορούν να αρχιοθετούν μηνύσεις με συνοπτικές διαδικασίες. Πώς προστατεύονται τα θύματα όταν γενικεύεται αυτός ο απαράδεκτος θεσμός της ποινικής διαμεσολάβησης, αυτή η Αμερικανιά, και μάλιστα επεκτείνεται και στις ενδοοικογενειακές υποθέσεις, φέροντας το θύμα αντιμέτωπος με το θήτη σε ένα παζάρι ποινών, όπου ουσιαστικά ο πιο ισχυρός θα μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή του στο πιο αδύναμο. Πώς προστατεύονται τα θύματα μέσα από όλες αυτές τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, έτσι όπως προστατεύτηκαν και στην υπόθεση του εγκλήματος των Ντεμπών, όπου η κυβερνητική πλειοψηφία χτες άρον-άρον φρόντισε να κλείσει την υπόθεση, να κλείσει τις εργασίες της Επιτροπής, γιατί η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, έτσι, και θα έρθουν και τα πορίσματα πολύ σύντομα για συζήτηση στην Ολομέλεια, και να αποφύγει την εξέταση ουσιωδών μαρτύρων τόσο για το έγκλημα αυτό καθεαυτό, όσο και για τις μετέπειτα ενέργειες της συγκάλυψής τους. Αυτό λοιπόν είναι το δίθεν ενδιαφέρον σας και για τα θύματα και η υποκρισία αυτού του νομοσχεδίου. Αυτό που πραγματικά όμως σας ενδιαφέρει είναι ένα. Και αυτό σας το αναγνωρίζουμε. Αυτό που θέλετε είναι να εξοικονομήσετε χώρο, χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό για τις υποθέσεις μεγάλου οικονομικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος. Και την ίδια ώρα η πρόσβαση στη δικαιοσύνη των αδύναμων, των αδικημένων, των θυμάτων να είναι απρόσιτη. Αυτός είναι και ο πραγματικός στόχος του Ταμείου Ανάκαμψης, που όλα τα κόμματα εδώ το έχετε σαν το ιερό δισκοπότηρο. Δεν κόπτεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Ανάκαμψης για να εκδικάζετε γρήγορα οι υποθέσεις που αφορούν τα λαϊκά στρώματα, οι εργατικές διαφορές για παράδειγμα, οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό που τους νοιάζει είναι να προχωρήσουν γρήγορα και να εκδικάζονται γρήγορα οι υποθέσεις μεγάλου οικονομικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος. Εκεί βέβαια που καταρρύπτεται κάθε προηγούμενο και κάθε ρεκόρ είναι καθ' αυτές οι αλλαγές που κάνετε, κύριε Υφυπουργέ, στον ποινικό κώδικα. Κανονικά, πώς κάνουν στο στρατό που καλούν παλιές σειρές για να μάθουν τις καινούργιες τεχνολογίες, έτσι πρέπει να μας καλέσουν οι νομικές να ξαναμάθουμε για τις αλλαγές που κάνετε τώρα στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής οικονομίας. Τι να πρωτοπιάσουμε, ότι καταργείτε τις εφέσεις σε μια σειρά δικήματα και ότι περιορίζετε στο ελάχιστο το θεσμό της αναστολής εκτέλεσης ποινής? Στο αρχικό σχέδιο νόμου είχατε φτάσει στο σημείο να ταυτίζετε την απόπειρα, την απλή συνέργεια με την αυτουργία, και το αποσύρατε μετά την κριτική που δεχτήκατε και μετά την κατακραυγή από διάφορους επιστημονικούς φορείς και ούτω καθεξής. Ποια ήταν η λογική αυτής της ρύθμισης που εξίσωνε απόπειρα, συνέργεια και αυτουργία? Ουσιαστικά ήταν ότι η ποινική απαξία μιας πράξης δεν κρίνεται στο αντικειμενικό γεγονός, αλλά στο υποκειμενικό ενδιάθετο στοιχείο. Αυτή ήταν η λογική που ουσιαστικά ανατρέπει μια σειρά ζητήματα της ποινικής δογματικής. Παρακάτω. Βάζετε ένα τιμολόγιο για τη μετατροπή των ποινών. Όσοι έχουν θα μετατρέπουν τις ποινές τους και θα ξεμπερδεύουν, και όλοι οι υπόλοιποι, όσοι δεν έχουν, είτε θα πηγαίνουν στις φυλακές είτε στην κενοφελή τζάμπα εργασία. Τέταρτον, ενισχύετε το κατασταλτικό πλαίσιο, προσθέτοντας νέα ποινικά δικήματα που στοχεύουν τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος, όπως είναι για παράδειγμα η διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας. Και φυσικά επαναφέρεται τη χρεοκοπημένη λογική ότι η αύξηση των ποινών και η αποθέωση της τιμωρίας μπορεί από μόνη της να οδηγήσει στη μείωση της εγκληματικότητας και την προστασία των θυμάτων. Κάτι το οποίο δεν προκύπτει από πουθενά, δεν προκύπτει από καμία μελέτη, δεν προκύπτει από καμία διεθνή πείρα. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με το εξής. Για πείτε μας, σε όλα αυτά τα στιγερά εγκλήματα γυναικοκτονιών και ενδοοικογενειακής βίας που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, πώς προφυλάσσει από μόνη της
η αύξηση της ποινής. Όταν εδώ προϋπάρχει ένα σάπιο αξιακό σύστημα που στηρίζεται πάνω στην εκμετάλλευση και την ανισοτιμία της γυναίκας. Πώς προστατεύονται αυτά τα θύματα όταν δεν υπάρχει κρατική στήριξη και πρόληψη για την προστασία κακοποιημένων γυναικών. Όταν οι ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών είναι μόνο 20, ενώ ο αριθμός των κλινών ανέρχεται μόλις στις 450. Πώς προστατεύονται τα θύματα όταν δεν υπάρχει ένα πλαίσιο στήριξης για να μπορεί μια γυναίκα να μην αισθάνεται ευάλωτη, αλλά να μπορεί να καταγγείλει σε βάρος τις κακοποιητικές συμπεριφορές. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει, όχι φυσικά μόνο στο σχέδιο νόμου, αλλά στη συνολικότερη πολιτική τας. Και τέλος, είναι απαράδεκτες οι ρυθμίσεις σας για τους ανήλικους δράστες. Οι ανήλικοι δράστες μπορεί να είναι δράστες με τη σημασία του ποινικού κανόνα, όμως ταυτόχρονα είναι και θύματα. Κοινωνικά είναι θύματα και μπορεί να είναι και θύματα και ποινικών αδικημάτων. Αντί λοιπόν εσείς εδώ να πάρετε μια σειρά μέτρα για την κοινωνική στήριξη, για τη μόρφωση, την εκπαίδευση και τελικά την κοινωνική επανένταξη αυτών των ανθρώπων, εσείς καταφεύγετε στον άκρατο αυταρχισμό και στην τιμωρία. Γιατί ναι, τελικά η κοινωνία σας, αυτό το σάπιο σύστημα με τις σάπιες αξίες, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε τις αιτίες εγκληματικότητας, ούτε το οργανωμένο έγκλημα, γιατί είναι σάρκα από τη σάρκα τους. Όμως θα μπορούσαν με μονομένες περιπτώσεις, αν στηρίζονταν, να επανενταχτούν και να σοφρονιστούν. Δεν έχετε αυτό το στόχο, δεν έχετε αυτή την πολιτική, γι' αυτό και το νομοσχέδιο σας θα έχει την τύχη όλων των προηγούμενων.